Καλησπέρα, έχουμε μαζί μας τους προπονητές των δύο ομάδων, τον Κυπριακό Μοθάνατο και τον φιλοξενούμενο Κώστα Τελιγιάννη και δύο παίκτες των ομάδων, τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο, MVP κατεμέ της αναμέτρησης και τον Γιώργο Τόπουλο από τα Βελίσια. Ας ξεκινήσουμε, Θάνο, αν μου επιτρέψεις πρώτα από τον Κώστα, μία δήλωση για το παιχνίδι. Αρχικά να πω συγχαρητήρια για την στην αντίπαλη ομάδα για τη μέχρι τώρα πορεία. Σήμερα πήγαν έτσι πως όλα έτσι όπως τα σχεδιάσαμε. Δουλέψαμε δύο εβδομάδες πάνω στα Βελίσια και ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ κομβικό για μας. Είχαμε 0 βαθμούς μέχρι τώρα. Το θέλαμε πολύ, το δείξαμε, το δουλέψαμε και έχω να πω και αρκετά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Νομίζω ότι σήμερα ήταν πραγματικά όλοι μια ομάδα. Όλοι μια ομάδα, ο καθένας με το ρόλο του. Μέχρι εκεί που έχουμε πει, πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, εγώ αυτό έχω να πω. Ήρθατε εδώ για ένα ντέρμπι, σε ένα κομβικό σημείο. Αν κέρδιζαν τα Βελίσια θα ήταν 6 βαθμούς μπροστά. Αν κέρδιζαν τα Βελίσια, αλλάζαν στόχους νομίζω τα Βελίσια. Ήταν μάτς 4 από το που λέμε και το έτσι. Πήρατε εύκολα, θεωρώ εγώ. Εντάξει, έτσι, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια, αν κυλήσουν κάπως και μαζί με την ατυχία της άλλης ομάδος, μαζί με το... Έτυχε και εξελίχθηκε εύκολα. Δεν είναι αυτή η απόσταση, η διαφορά των δύο ομάδων, είμαι σίγουρος. Τα Βελίσια έχουν παίκτες με ποιότητα και με εμπειρία. Εξελίχθηκε έτσι το παιχνίδι. Το μυστικό για μας ήταν το focus, η συγκέντρωση. Τα παιδιά ήταν συγκεντρωμένα 100% στο πλάνο από το πρώτο λεπτό μέχρι το 60 και νομίζω το μυστικό της επιτυχίας ήταν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια. Θάνο Στούτσι, μια δήλωση για το παιχνίδι, Θάνο, παρακαλώ. Θέλω να δώσω καταρχάς συγχαρητήρια στον Ζαφυράκη Νάου σας. Πραγματικά. Τα παιδιά δείξαν ότι το θέλαν περισσότερο. Είναι μια ήττα η οποία θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε. Είναι μια ήττα με ευρύ σκορ. Δεν ξέρω αν αυτή η διαφορά των ομάδων και εγώ θεωρώ ότι οι παίχτες μας έχουν ποιότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Εντάξει, είμαστε μια ομάδα νεοφώτιστη. Περιμέναμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια κακή εμφάνιση. Την κάναμε σήμερα. Ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε καλά, ξεκίνησε με ένα 6-3 και θεωρώ ότι τα παιδιά είχαν μπει πολύ καλά, ακολουθούσαν το πλάνο, είχαν καλές επαφές, είχαν ένας με έναν. Ξαφνικά βγήκαμε από αυτό, πήγαμε ο καθένας να παίξει λίγο ατομικά και νομίζω ότι αυτό μας κόστησε πάρα πολύ. Ωραία. Τώρα τα Βελίσια παίζανε παιχνίδια με ομάδες που ενδεχομένως να έχουν τους ίδιους στόχους. Έτσι όπως είχαμε στο μυαλό μας πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα αρχίζουν δύσκολα παιχνίδια με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό κτλ. Φοβάσαι καθόλου ότι μπορεί για σερή παιχνίδια να μην πάρει βαθμούς η ομάδα και πώς θα το διαχειριστείτε αυτό, αν συμβεί? Σίγουρα, όταν παίζεις με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, δεν λες ότι θα πάρω πόντους. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε και μέχρι τώρα. Δουλεύουμε, να σχεδιάζουμε για το κάθε παιχνίδι την τακτική μας, να το παίζουμε και να δούμε σιγά σιγά ένα-ένα τα μάτς, όπως από την αρχή είχα πει. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Κώστας ισχύει, ότι αν είχαμε πάρει το σημερινό μάτς, είχαμε πατήσει με το ένα πόδι πολύ γερά στην κατηγορία. Μας πηγαίνει λίγο πίσω αυτή η ήττα. Θεωρώ ότι έχουμε παίχτες οι οποίοι είναι μια οικογένεια, είναι δεμένα τα παιδιά μεταξύ τους και θεωρώ ότι ίσως αυτή η ήττα μας κάνει και καλό. Ευχαριστώ, Θάνο. Γιώργο, να περάσουμε στο φιλοξενούμενο Γιώργο Θεοδωρόπουλο. Γιώργο, συγχαρητήρια για την εμφάνιση. Για μένα, έτσι όπως το είδα μέσα από την κάμερα του Sport TV, ήσουν ο MVP της αναμέτρησης μαζί με τον Μισαηλίδη αμέσως από πίσω. Ένα σχόλιο δικό σου για το παιχνίδι της Πάρας. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Γιατί σήμερα πραγματικά δείξαμε τον καλό μας σε αυτό. Δουλέψαμε αρκετά για το παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που ήταν ψυχολογικά ανεβασμένη. Ήμασταν συγκεντρωμένοι για 60 λεπτά και πιστεύω ότι δίκαια φτάσαμε στη νίκη, που ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας. Τώρα κοιτάμε ξεχωριστά ένα-ένα τα παιχνίδια. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς και έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Αν μπορούσε εσύ, όπως τώρα είσαι μέσα από το γήπεδο, να μας πεις ποιο ήταν το κλειδί του παιχνιδιού που άλλαξε, όπως είπε ο Θάνος, μετά το 6-3 των Βελισσίων. Στην ουσία κάνατε ένα 7-0 και μετά τα Βελίσσια δεν σας πλησιάζει ποτέ ξανά στο παιχνίδι. Ποιο ήταν το κλειδί? Νομίζω πως το κλειδί ήταν η συγκέντρωσή μας. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και στην εκτέλεσή μας ήμασταν εύστοχοι
Και έτσι πέραμε γκολ και πέραμε και την ψυχολογία με το μέρος μας. Και αυτό νομίζω ότι έδωσε την νίκη στην ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ. Αν μπορείτε να μου βοηθήσετε να περάσουμε και στον έτερο Γιώργο. Γιώργος Τόμπρος, ένα σχόλιο σου παρακαλώ και από σένα γενικό για το πώς είναι στο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στο Ζαφυράκι. Άξια κερδίσανε τώρα, ό,τι και να λέμε, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι μια ομάδα που από πέρυσι κατ' εμέ έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και πιστεύω ότι άδικα μέχρι τώρα έχει 0 βαθμούς. Εγώ αυτό πιστεύω. Κοίτα, εμείς είμαστε η ομάδα τώρα νεοφώτιστη. Αυτή ήταν μας προσγείωση για τα καλά στην Α1, γιατί έτσι είναι. Έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια μας μέχρι τώρα, δύσκολα και αυτά. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να λύσουμε κατ' εμέ, γιατί εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί ο Θάνος να μην συμφωνεί, αλλά και στις δύο νίκες που έχουμε κάνει. Δεν μπορείς να πεις ότι ήμασταν και καλοί. Okay, κερδίσαμε, το κρατάμε αυτό, αλλά για την Α1 θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να μπορούμε να πούμε ότι ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Να σε ρωτήσω κάτι γενικότερο, όχι πάνω στο παιχνίδι. Έχεις πολλά χρόνια εμπειρία στην Α1. Έρχεσαι μια ομάδα που είχε ξεχάσει για χρόνια τι είναι Α1. Και μετά από χρόνια, πολλά χρόνια στο Δούκα, έρχεσαι με τη φάνηλα μια άλλη ομάδα. Πώς αισθάνεσαι, πώς βρήκες το κλίμα, θα μιλήσει. Από την πρώτη μέρα εγώ πραγματικά ενθουσιάστηκα και από την οργάνωση της ομάδας και από το κλίμα της ομάδας και από τους εφόρους, τους άνθρωπους γύρω από την ομάδα που όλοι ήτανε, είναι μαζί μας. Η ομάδα αυτή έχει ιστορία, εντάξει, μπορεί να ήταν τόσα χρόνια στις κατώτες κατηγορίες, αλλά έχει ιστορία, έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει πρωτάθλημα, θυμάμαι καλά, double και κύπελα, κάτι τέτοιο, οπότε αξίζει να είναι εδώ και με τους ανθρώπους που έχει γύρω της αξίζει να είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θάνος Κώστας Δελιγιάννης, Γιώργος Θεοδωρόπουλος, Γιώργος Τόμπρος. Συγχαρητήρια στον Μάνο Ζαφυράκη. Καλή συνέχεια και στα αγωνιστικές του δύο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.